Με τους Κύπριους να έχουν κατέβει στους δρόμους, ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ζήτησε να μην γίνει κούρεμα των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση αυτή βρήκε σύμφωνη σχεδόν την πλειοψηφία των ομολόγων του. Εάν όμως εφαρμοστεί αυτό, εκτιμάται ότι το ποσοστό κουρέματος για τις καταθέσεις που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ θα πρέπει να ανέλθει στα επίπεδα του 15,6%. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο η Κύπρος ζητά ευελιξία για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε επιβολή φόρου 9,9% στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και 6,75% στις καταθέσεις κάτω του ποσού αυτού. Σε δήλωσή του, ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε άδικη την φορολόγηση των μικροκαταθετών. Νομίζω ότι είναι κοινωνικά άδικο να φορολογηθούν οι μικροκαταθέτες από το πρώτο ευρώ. Τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στην πρόταση που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής επί του νομοσχεδίου που κυρώνει τη συμφωνία του Eurogroup, η οποία έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα της Τρίτης.